Χριστούς αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός και επίσημα δόξα. Εκούσα μυστερίων πατήρημων βασίλες. Για να δώσετε τον όρκο τον οποίο θα τον επαναλαμβάνετε όλοι μαζί, μαζί με τον Κύριο Δήμαρχο. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια. Και ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Εκλεκτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακόμης, θέλω να εκφράσω καταρχάς τη μεγάλη μου χαρά, γιατί παρά ότι με όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές συνοδηπορήσαμε καθ' όλη τη θητεία τους, επειδή όμως η ενθρόνηση μου έγινε τον Νοέμβριο του 2019, δεν είχα αξιωθεί να ορκίσω καμία δημοτική αρχή. Και φέτος αξιώνομαι τόσο την Περιφερειακή Αρχή, όσο και τις 7 δημοτικές αρχές που ολοκληρώνουμε αύριο με το Δήμο Στυλίδας, να τελέσω την ορκομοσία. Και έτσι να έχω τη δυνατότητα από την αρχή να ευχηθώ πατρικά, καρδιακά, αγαπητικά, να ευχηθώ ολόψυχα αυτό το οποίο θα προσεύχομαι κάθε μέρα. Την επιτυχία του έργου σας. Να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη, να έχετε αγάπη. Οι διαφωνίες μας δεν είναι εμπόδιο στην αγάπη. Να έχετε, παραλαμβάνω, αγάπη. Οι διαφορές μας δεν είναι εμπόδιο στην αγάπη. Όποιες και αν είναι αυτές, οποιασδήποτε μορφής. Σεβασμιότατε, κύριε κύριοι Συνεών, Άγιοι Πατέρες, κύριοι Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δήμαρχοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και κοινωνικοί σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή τελετή ορκομοσίας του Δήμου Μακρακόμης που ξεκινάει επίσημα την 1η Ιανουαρίου. Καλωσορίζω όλους τους νέους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου και στα κοινωνικά συμβούλια. Τους ευχαριστώ για την απόφασή τους να εργαστούν για τα κοινά, θέτοντας τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του τόπου των συμπολιτών μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους απερχόμενους συμβούλους και σε εκείνους τους υποψήφιους που μόχθησαν προεκλογικά για να φτάσουν οι ιδέες και το πρόγραμμά μας στους πολίτες, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλες τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες που με την ψήφο τους εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την προτίμησή τους στο συνδυασμό δύναμη προοπτικής για το αύριο του Δήμου Μακρακόμης. Θα σταθώ στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στη γυναίκα μου, που ήταν και είναι πάντα δίπλα μου. Κυρίες και κύριοι, με τη σημερινή τελετή της ορκομοσίας ξεκινά τυπικά, αλλά κυρίως ουσιαστικά, η νέα αυτοδιοικητική περίοδο που θα διαρκέσει 5 χρόνια. Η ορκομοσία ενός αιρετού δεν είναι μια απλή και τυπική διαδικασία δημοσίων σχέσεων. Ο όρκος που προβλέπεται στην νομοθεσία αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση εκείνου που ορκίζεται προς εκείνον που τον διάλεξε και τον εξέλεξε. Είναι δηλαδή ένα συμβόλαιο τιμής ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τους Δημότες. Ένα συμβόλαιο που η Δημοτική Αρχή οφείλει να τηρεί καθημερινά μέχρι και την ημέρα που δεν θα ασκεί πλέον διοίκηση. Θέλω να επαναλάβω κάτι που το έχω πει αρκετές φορές στην προεκλογική περίοδο. Εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές ιδέες, με διαφορετικές απόψεις,
με διαφορετικές προτεραιότητες και νοοτροπίες. Όμως, κοινός παρονομαστής όλων είναι η διάθεση για προσφορά στον τόπο από τη θέση που μας έδωσε η λαϊκή εντολή. Πριν λίγο, ο δέσποτά μας έδωσε στον Δήμαρχο την εικόνα του Όσιου Ισαρίωνα, ο οποίος σε πολλά σπίτια στο Δήμο μας κοιμήθηκε και το βράδυ. Θα δαγιστώ κάποια λόγια του δεσπότη μας που τα είπε πριν ένα χρόνο σε ένα χωριό του Δήμου μας, στη Βίντολη συγκεκριμένα. Είπε, ο Όσιος Πυσαρίων είναι στη ζωή μας για να μας ενώνει. Ενωμένοι λοιπόν, να πορευτούμε αυτά τα 5 χρόνια, να αφήσουμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, να ανεβάσουμε τον Δήμο και εσείς όλοι, ξέρω ότι υποσχεθήκαμε πολλά στις εκλογές. Να ζητάτε κάθε μέρα περισσότερα ακόμη και να είστε περήφανοι που μας εξελέξατε και για να διοικήσουμε τα επόμενα 5 χρόνια τον Δήμο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.